Το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για την Ελληνική Δημοκρατία, αλλά και για εμάς τους νεότερους βουλευτές, οι οποίοι πριν 2 χρόνια δώσαμε έναν όρκο να τηρούμε το Σύνταγμα και να δουλεύουμε για το συμφέρον και να ψηφίζουμε, να εργαζόμαστε για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη, ο οποίος είναι και ο εντολοδόχος μας. Είναι πολύ σημαντική ημέρα, διότι μετά από πάρα πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς, αναρρύθμιτων όρων, μελέτης, συγγραφής και αντιγραφής πρακτικών μέσα από την αίθουσα όπου τηρούνται τα απόρριτα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή μας, καταφέραμε και φτιάξαμε ένα πόρισμα το οποίο είναι μια δουλειά η οποία θα μείνει για πάντα παρακαταθήκη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να ακυρωθεί αυτή η δουλειά από κανέναν και δεν θα ακυρωθεί ποτέ. Δεν το έφερα εδώ γιατί θα μπορούσα να παρεξηγηθώ, το κάνω για λόγους εντυπωσιασμού, να δούμε τον όγκο. Είναι τεράστια η δουλειά που έχει γίνει. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ πέρα και τον Σωκράτη το Φάμελο ως πρόεδρο της Εξεταστικής από την αρχή της και τον κύριο Μπαλομενάκη που ακολούθησε μετά την υπουργοποίηση του φίλου του Σωκράτη, και ήταν και μεγάλη τιμή δική μου να αντιπροεδρεύσω σε αυτή την επιτροπή. Όλα τα πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν, προσέξτε τώρα, αρχίσουμε λίγο, θα πρέπει να καταγραφούν και να αναφέρουμε, θα αναφέρω τη λίστα των μαρτύρων. Είναι σημαντικό να καταγραφούν στα πρακτικά της Βουλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας πολίτης, ο οποίος πιθανόν, αν και είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση και τεράστιο ενδιαφέρον και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους πολίτες, η όλη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, να μάθουν ποιους καλέσαμε και ποιοι άνθρωποι ήρθαν να εκτεθούν, διότι έτσι ορίζει ο νόμος, και είτε να αιτιολογήσουν επαρκώς, είτε μη επαρκώς, είτε κάποιοι άλλοι να αποδομηθούν ως οντότητες διευθυντικές, ακόμα και κάποιοι ως χαρακτήρες. Και δεν φοβάμαι τα λόγια και θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Ήρθαν λοιπόν ο κύριος Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο κύριος Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ο Δημήτριος Ματζούνης, Διευθύνων της Alpha Bank, Γιώργος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Πειραιός, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Αττικής, Θόδωρος Πανταλάκης, πρώην διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, η οποία έχει δώσει και το 90% των δανείων, ειδικά στα μεγάλα κόμματα, τα οποία βεβαίως μετακύλησε στην Τράπεζα Πειραιός μετά την συγχώνευση. Ο Πέτρος Λάμπρου, διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, μία περίοδο η οποία έχει δώσει πολλά δάνεια και πάλι στα κόμματα. Δημήτριος Μιλιάκος, διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Ιωάννης Αλαφούζος, ξεκινάμε τώρα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτελεστικός πρόεδρος μητρικής του Sky. Φώτιος Μπόμπολας, διευθύνων σύμβουλος του Πήγασου και της τηλέτυπος Μέγκα, Προκοπία, Κλείσιμο και όλα όσα έχουμε παρακολουθήσει. Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος ήρθε, είπε δεν θα έρθει μάρρωστος, ήρθε να μας δείξει ότι είναι ζωντανός, ήρθε ο γιος του και αποδομήθηκε το σύμπαν. Ο Δημήτρος Κοντομινάς, ο πρώην διοκτήτης του Ομίλου Α. Ο Παναγιώτης Ψυχάρης, ιός του Σταύρου. Ο Θεμιστοκλής Αλαφούζος, αδερφός του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, βασικός μέτοχος εταιρείας Καθημερινή. Ο Ιάννης Κουρτάκης, εκδότης και μεγαλομέτοχος των Παραπολιτικών και Παραένα. Δημήτριος Τούμπος, διευθύνων σύμβουλος εκδοτική εταιρεία Αυγή. Γιώργιος Κουρής, μέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού Alter. Εδώ να πούμε πάνω από 100 εκατομμύρια το Alter. Και να πούμε εδώ, και θα τα σημαίνω ένα-ένα γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, όπως διαβάζω και τα ονόματα, οι καταγγελίες του κυρίου Κουρή, μία προς μία, χρήζουν εισαγγελικής ερεύνης. Είτε για τον κύριο Κουρή να κληθεί από αυτούς που καταγγέλει για ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση ή προσβολή προσωπικότητος, ή όσοι καταγγέλνουν να κληθούν από τον εισαγγελέα. Είναι απίστευτες οι καταγγελίες του κύριου Κουρή. Είναι όλα στα πρακτικά. Γιάννης Βαρδενογιάννης. Επιχειρηματίας με την εταιρεία Στάρο, γνωστός Γιάννης Βαρδενογιάννης. Πάμε τώρα. Τράπεζα της Ελλάδος, κυρία Παπαγιαννίδου, ο κύριος Πάσχας, ο κύριος Προβόπουλος, πρώην διοικητής Τράπεζας Ελλάδος σε δύσκολη περίοδο, μέσα στα μνημόνια. Ηλίας Τσίγκας, διευθύνων σύμβουλος του Μέγκα. Ιωάννης Τουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Θεμιστοκλής Αναστασιάδης, πρώτο θέμα. Ευστράτηλος Λιαρέλης, Αντένα. Αθανάσιος Κορδάς, ο Ταμείας και Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νικόλαος Αλαγιάννης, Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Δεργιώτης, υπεύθυνος οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νικόλαος Σοφιανός, υπεύθυνος οικονομικών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τα είπα μόνο για τα πρακτικά, για να δούμε το εύρος και ότι πρώτη φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Αρεξαρτήτων Ελλήνων κατάφερε, και έτσι έπρεπε να γίνει, για να διαλευκανθεί η όλη υπόθεση και να λυθούν όλες οι απορίες και όλες οι αποχρώσεις ενδείξεις που υπήρχαν μέχρι τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, το τι συνέβη με το χρήμα στην Ελλάδα, τα δάνεια κομμάτων και μέσων μαζικής ενημερώσεως. Να ξεκινήσω
με τα κόμματα. Για μένα είναι το σημαντικότερο, διότι είναι πυλώνες της δημοκρατίας. Είμαστε εμείς τα κόμματα οι οποίοι αποφασίζουν για τους πολίτες και πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να είμαστε, αν θέλετε, και τα καλά πρότυπα διαχείρισης χρηστών, χρηστής διαχείρισης τουλάχιστον των οικονομικών μας και άλλων. Θα καταθέσω στα πρακτικά ανάλυση δική μου από όλους τους συλλογισμούς των δύο μεγάλων κομμάτων για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Από το 1996 έως το 2001, σε ευρώ, έχω τις δραχμές έχω κάνει όλα σε ευρώ, έχουν πάρει τακτικές επιχορηγήσεις το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 77,3 εκατομμύρια ευρώ και η Νέα Δημοκρατία 71,2. 96-2001. 2002-2014, 197 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ, 197 εκατομμύρια 800 σχεδόν τα ίδια λεφτά η Νέα Δημοκρατία. Σύνολο τακτικών, έκτακτων, οικονομικών, εκλογές, ευρωεκλογές, όλα τα χρόνια 334,381,625 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ, 328,132,906 η Νέα Δημοκρατία. Σύνολο 700 περίπου εκατομμύρια, το καταθέτω εδώ. Αυτές είναι οι επιχορηγήσεις των κομμάτων, προσέξτε. Ένα κόμμα παράγει πολιτική, δεν παράγει κάποιο προϊόν και ορθώς. Όταν έχεις πάρει δύο μεγάλα κόμματα 700 περίπου 680 εκατομμύρια επιχορηγήσεις από τον Έλληνα φορολογούμενο και συγχρόνως έχεις πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια, τα οποία πολλά έχεις αποπληρώσει και ορθώς και έτσι πρέπει, δεν το συζητάμε δηλαδή, αλλά και είναι άλλα 200 κατεγγελμένα, σημαίνει ότι φτάνουμε στο 1,1 δις. Άρα, όπως λένε οι ισολογισμοί των κομμάτων, είναι η πλήρης ανάλυση εκεί, έχουν περάσει από τα χέρια των δύο μεγάλων κομμάτων πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και χρωστάμε και 200. Λοιπόν, αυτό είναι μια κακή εικόνα. Η εξεταστική μας συστήθη για να ελέγξει την νομιμότητα. Δύσκολο το εγχείρημα. Πολύ δύσκολο να αποδειχθεί η νομιμότητα του δανεισμού και γι' αυτό και δεν βγήκαν, αν θέλετε, και δεν βγήκαμε και με το πόρισμα για προανακριτική και για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά στο τρίγωνο ή τετράγωνο της διαπλοκής. Αλλά η εικόνα είναι σαφής. Η ερώτηση είναι, πού πήγαν τα λεφτά? 1,1 δις. Πού πήγαν τα λεφτά? Ποιος σύλλεξε τους ισολογισμούς? Ποιος σύλλεξε που πήγαν τα λεφτά? Η ερώτησή μου και στους δύο και σε όλους, και στους ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ που ήρθαν, ήταν μία και βασική. Δεν υπήρξε σαφής απάντηση. Πώς παίρνατε την απόφαση, σαν πρακτικό διοικητικού, σαν εντολή Προέδρου, να ζητήσετε δάνειο? Συνήθως μια εταιρεία κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο και λέει: μου λείπουν 100 χιλιάρικα, 100 εκατομμύρια για να αγοράσω μια άλλη εταιρεία ή να πληρώσω έναν προμηθευτή ή για κάποιο άλλο λόγο. Το κόμμα για ποιο λόγο ζητούσε δάνειο 20, 30, 40, 50 εκατομμύρια το χρόνο, όταν κάθε χρόνο είχε 20, 30, 40 εκατομμύρια επιχορήγηση? Πού πήγαιναν τα λεφτά? Ποια ήταν η αιτιολόγηση? Τι τα θέλω τα λεφτά? Για εκλογικές δαπάνες? Όχι. Εκαλύπτονται όλα τα χρήματα από τις επιχορηγήσεις. Υπάρχουν εισφορές των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, υπάρχουν κουπόνια, υπάρχουν άλλα έσοδα. Το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά δεν έχει απαντηθεί και είναι ένα τεράστιο πολιτικό ερώτημα. Με την εξαιτιαστική μας επιτροπή, τι συνέβη? Ξυπνήσαν οι τράπεζες και λέει τώρα, πολλά χρόνια δεν έχουμε κάνει τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται με τα δάνεια. Η Τράπεζα Αττικής δεν είχε πάρει κάποιον δανειολήπτη για 11 χρόνια. Οι άλλοι από το 11 είχαν σταματήσει πληρωμές, δεν τους ενοχλούσε καμία τράπεζα. Αναγκάστηκε η Τράπεζα Πυρός και προς τιμήν της. Αλλά η εξεταστική μας έκανε αυτό. Ήτανε ο μοχλός πίεσης, ο πολιτικός και ο μοχλός πίεσης της αλήθειας προς την κοινωνία να καταγγείλει τα δάνεια. Κατήγγειλε λοιπόν η Τράπεζα Πυρός 191.468.122 εκατομμύρια στη Νέα Δημοκρατία και 158.702.299 στο ΠΑΣΟΚ. Σύνολο 349.783.526. Έχω κάνει δικές μου σημειώσεις, δεν είναι από τα πρακτικά, δεν είναι απόρριτο. 359 εκατομμύρια έχουμε καταγγείλει στις τράπεζες. Και το πολιτικό ερώτημα που είναι ευλόγως προκύπτει είναι: τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτά τα δάνεια, θα τα πληρώσετε? Πώς? Εγώ είπα στην εξεταστική, ως ειδικός, αν θέλετε, ως αντιπρόεδρος, ως πολιτικός και ως πολίτης, θα στηρίξω κάθε πρότασή σας να πάμε να τα ρυθμίσουμε μαζί. Θα στηρίξουμε όλη η Βουλή. Γιατί είναι κακό να μένει κόκκινο δάνειο ή δάνειο ανεπίδεκτο ίσπραξης για τις τράπεζες, το οποίο θα αναγκαστούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι από αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών ή τίποτα άλλο. Να ρυθμιστούν όπως προκύπτει, όπως προβλέπει ο κώδικας δεοντολογίας και θα το στηρίξουμε όλοι. Αλλά να γίνει προσπάθεια, να μην το αφήνουμε στο δεν συζητάω τίποτα. Και θα έρθω στο δεύτερο κόμμα, το οποίο μας απασχόλησε αρκετά. Ήταν το θέμα του ΠΑΣΟΚ. Εδώ πέρα το πολιτικό ερώτημα είναι, όταν έγινε έλεγχος στο ΠΑΣΟΚ το 2012 και αναγράφεται στη σύμβαση ελέγχου
Και διαβάζω μέσα από τη σύμβαση, δεν θα την αφήσω γιατί είναι μέρος των απορρίτων. Η επάρκεια των διαδικασιών είναι αποκλειστική ευθύνη του κινήματος. Η επάρκεια των διαδικασιών ελέγχου του κόμματος ΠΑΣΟΚ είναι αποκλειστική ευθύνη του κινήματος. Και το υπογράφουν οι 5 ελεγχτικές εταιρείες και το ΠΑΣΟΚ. Πιο κάτω λέει: η εκτέλεση των προαφερομένων διαδικασιών από το Σύμβουλο, τους 5 βουλές, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή ελεγχτικά πρότυπα. Ή τα διεθνή πρότυπα ανάθεση εργασιών επισκόπηση, για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων παρατεθούν στην έκθεση. Τι λέει το οι ελεγχτές οι 5 που πήγαν? Ότι δεν είναι κανονικός έλεγχος. Δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα διεθνή ελεγχτικά πρότυπα. Άρα εκλείδει ένας έλεγχος μη συμβατός με τα διεθνή ελεγχτικά πρότυπα και όχι ως έλεγχος των ταμείων. Ευρέθηκαν αληθή και μη παραπλανητικά στοιχεία, ως εκ τούτου δεν θα υποβάλουν διαδικασίες επαλήθευσης. Στην έκθεσή μας δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, ούτε να κοινοποιηθεί από το κίνημα και κανέναν άλλον. Πάμε τώρα όμως στην ταμπακέρα. Εδώ είναι κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχω διαβάσει και την επιστολή του κ. Σαλαγιάννη, αλλά δεν είναι της παρούσης. Κάποια άλλη στιγμή, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να σχολιάσουμε τα πάντα. Δύο από τους ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι έλεγξαν και συνυπέγραψαν και οι 5 τον έλεγχο αυτό στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ τότε, και διαβάζω από τις ένορκες εξετάσεις, ένορκος καταθέσουν. Η ερώτηση ήταν: σύμφωνα με τους κανόνες συνετής οικονομικής διαχείρισης, η φυσική μεταφορά και διατήρηση στο ταμείο υπολείπου για 2 συνεχόμενα έτη στο επίπεδο 15 εκατομμύριων ευρώ? Τι λέω, έτσι, απλά ελληνικά, φυσική μεταφορά και διατήρηση 15 εκατομμύριων ευρώ. Απάντηση: κατηγορηματικά όχι, γιατί ένα τέτοιο συνεπάγεται αφενός απώλεια τόκων και αφετέρου ενέχει κίνδυνο απώλειας κλοπής. Τι να πει και ο ελεγχτής? Ερώτηση: σας επιδείχθηκαν παραστατικά ή σας παρασχέθηκε αιτιολόγηση σχετικά με την διοχέτευση του ποσού σε συγκεκριμένες δαπάνες? Απάντηση: όχι, δεν μας δόθηκε εξήγηση για την ύπαρξη του υπολείπου ή τη χρησιμοποίηση μέρους αυτού για συγκεκριμένες δαπάνες. Ζητήσατε διευκρινήσεις για το γεγονός ότι ενώ η κρατική χρηματοδότηση 15 είχε χωρηθεί πρωτογενέστερα σε 4 τράπεζες κτλ.? Όχι, δεν μας δόθηκαν εξηγήσεις. Αυτά έχουν προκύψει. Και κλείνω γρήγορα με τον έτερο μάρτυρα, ο οποίος μαρτυρά ότι υπήρχαν έξοδα κίνησης και παράσταση σε εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ χωρίς κανένα παραστατικό, γιατί 2008-2011 οι δαπάνες εγκρίνονταν από το ίδιο άτομο ταμεία που ενεργούσε για τις πληρωμές. Γεγονός το οποίο συνιστά σημαντική αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν συμβάσεις με προμηθευτές παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, παρήχαμε υπηρεσία χωρίς σύμβαση, έτσι κατατεθειμένη στην εφορία, παρότι υπήρχε μεγάλος όγκος συναλλαγών με αυτούς. Υπήρχαν πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα μόνο σε λίστες, χωρίς να προσποιηθούν από παραστατικά κτλ. Δεν τα αφήνω για ευνόητους λόγους, γιατί είναι μέρος των απορρίτων. Τι συμβαίνει εδώ? Υπάρχει πρόβλημα και έχει ευθύνη και η Βουλή. Η Βουλή, είπαμε και στις προτάσεις κάποια στιγμή, πρέπει να κάνει κάτι. Όταν υποχρεώνεται ένα κόμμα να στέλνει τον ισολογισμό του ή τον απολογισμό του σε μια επιτροπή της Βουλής, πρέπει η Βουλή, εάν υπάρχει παρατήρηση ορκωτού, να κάνει κάτι, όχι να το βάλει στο αρχείο. Είμαστε νέοι βουλευτές. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν παραστατικά, τι κάνουμε? Αν στην εταιρεία μου έρθει ένας και πει ο ελεγχτής, δεν βρήκα παραστατικά, την άλλη μέρα με έχει κλείσει, με έχει πάει μέσα. Μου έχει μπλοκάρει τους λογαριασμούς, πάω για προσωποκράτηση για απιστία στο δημόσιο. Πόσο μάλλον ένας δημόσιος φορέας. Αυτό δεν συνέβη στα κόμματα. Πρέπει και η Βουλή να αλλάξει τη διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και τυποποίησης όλων των ελέγχων των κομμάτων από εδώ και πέρα. Δεν θα στέλνω αντισολογισμοί σε μια επιτροπή να διαβάζω και να μπαίνω στο αρχείο. Όταν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να λύνεται στην πηγή του. Διότι θα φτάσουμε στα 350 εκατομμύρια καταγγελμένες συμβάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων, τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα τα πάρουμε. Δεν θα πω ότι ήταν παράνομο ή παράτυπο όπως δόθηκαν τα κόμματα. Υπήρχαν ζητήματα, ναι, γιατί δόθηκαν επιχορηγήσεις. Κύριε Πρόεδρε, θα συγχρεστώ ένα λεπτό. Δόθηκαν επιχορηγήσεις με περισσότερες του ενός έτους ως μη όφυλαν, σχεδόν παράνομα. Υπήρχαν ζητήματα εσωτερικού ελέγχου ή αιτιολόγηση του δανεισμού. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, γρήγορα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ένα χρέος που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ειλικρινά, αυτές τις ημέρες δεν κατανοώ την καούρα των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη δραχμή και το Brexit, και αρχίζω και υποπτεύομαι, όταν κάποιος χρωστάει 150, 170, 200, μήπως κάνει τον πρόλογο, και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, μέσα από τη μεγάλη τηλεθέαση για τη δραχμή, για να μου διαγράψει και 170 που χρωστάει στο δημόσιο. Πρέπει να προσέχουμε. Οι καναλάρχες έχουν τεράστια ευθύνη. Και επειδή επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου και συνήθιζαν να επηρεάζουν και τις αποφάσεις, πλέον δεν μπορούν με αυτή την κυβέρνηση, αλλά να επηρεάζουν τις αποφάσεις αυτού του τόπου, να κοιτάξουν τη δουλειά τους, διότι βλέπουμε τι γίνεται με το ΔΟΛ, κλείνει, είδαμε τι έγινε με τα κλείνει,
Όσοι μείνουν θα πρέπει να έχουν μια καλή διαχείριση και όσοι κλείσουν θα πρέπει να προσέχει το δημόσιο να μην πάμε και να τους κατηγορήσουμε αν πρέπει για δόλια πτώχευση. Διότι η δόλια πτώχευση είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν ο άλλος έχει 500 ή 800 εκατομμύρια έξω και μου πτωχεύει για 30-40 εδώ ή για 10 και δεν τα βάζει σε αύξηση του κεφαλαίου, τι είναι αυτό, δόλια πτώχευση. Δεν έβαλε τα λεπτά. Άρα εμείς τι κάνουμε σαν κράτος. Και οι 600, 700, 500, 1000 εργαζόμενοι να μείνουν. Αλλά δεν μπορεί να αιτιολογήσουμε και να δικαιολογήσουμε σε καμία περίπτωση δόλια πτώχευση κανενός επιχειρηματία ή καναλάρχη, ο οποίος έχει παίξει από δημοσκόπηση αέρα δίθεν τάχα μου, έχουμε τραβήξει τα πάνδυνα ανεξάρτητοι Έλληνες, μέχρι επηρεασμό αποφάσεων σε συμβάσεις έργων και οτιδήποτε άλλο. Η αξία του πορίσματος είναι τεράστια. Τεράστια. Δεν πρέπει να αποδομηθεί. Έγινε η παρατήρησή μου και θα το πω από βήμα βουλής. Μέσα στα πλαίσια της αξιοπρέπειας, της εντιμότητας που διακρίνει και εμένα και όλους τους συναδέλφους, έκανα την παρατήρηση για την αλλαγή που έγινε σε μία παράγραφο. Το έκανα και έτσι πρέπει να γίνει. Και κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν κατηγορείται κανένας για τίποτα. Οι 700 σελίδες όμως είναι ένα κείμενο το οποίο είναι υπό παρακαταθήκη. Προτρέπω και παρακαλώ όλους τους βουλευτές να το διαβάσουν, όλους τους δημοσιογράφους ειδικά να το διαβάσουν και όλους τους πολίτες τους Έλληνες να το διαβάσουν, να το κατεβάσουν το site της Βουλής για να καταλάβουν τι έγινε. Άσχετο αν δεν υπήρξαν πολιτικές άμεσα ευθύνες για να κάνουμε προανακριτική, υπάρχουν άπειρες ευθύνες, ποινικές ποινικού δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ποινικού δικαστηρίου, οι οποίες θα εξαντληθούν και αυτή είναι η νίκη της δημοκρατίας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.